μπορεί να ακούσουμε και κάτι ωραίο από εκείνη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Hello, το goodbye. Έτσι. Να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν τα πράγματα μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε μια αλλαγή σήμερα. Το βραδάκι περνάει ο Ερμής στο ζώδιο του Ταύρου. Έτσι λοιπόν, μετά τη φρενίτιδα που είχε στο ζώδιο του Κριού, που δημιούργησε δηλαδή στην καθημερινότητά μας, εδώ πέρα τώρα τι ζητάει ο Ερμής στον Ταύρο? Ζητάει πρακτικότητα, πιο αργούς ρυθμούς, να τα σκεφτούμε λίγο τα πράγματα, να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι στις λεπτομέρειες. Είναι αυτό που λένε ότι συνήθως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην βιαζόμαστε. Αυτό θέλει ο Ερμής τον Ταύρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα έλεγα ότι η πιο απαιτητική μέρα της εβδομάδας αυτής είναι η Τρίτη. Σας το είχα πει άλλωστε από την αρχή του μήνα. Μας έχεις δώσει εσύ την ημερομηνία 7. Έχω δώσει εγώ το 7 ως μια περίεργη μέρα, γιατί έχουμε μια δύσκολη όψη. Θα τα πούμε όμως αύριο το πρωί για να είστε πιο προετοιμασμένοι. Έχουμε μια πολύ καλή μέρα μέσα στην εβδομάδα που είναι η Πέμπτη, 9. Γιατί έχουμε αυτό το πολύ ωραίο τρίγωνο Αφροδίτης Δία. Και πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα κυλήσει αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα του Μαΐου, ξεκινώντας φυσικά από τους Κριούς. Λοιπόν, για τους Κριούς φεύγει ο Ερμής από το ζώδιό σας, έτσι σταματάτε να καίτε τον εγκέφαλό σας σκεφτόμενοι διάφορα πράγματα. Και νομίζω ότι τώρα που μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου, θα προσπαθήσετε να βάλετε μία τάξη, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς σας. Αν είχατε σκεφτεί και μία ιδέα το προηγούμενο διάστημα, θα δείτε τώρα πώς μπορείτε να την υλοποιήσετε, να τη βάλετε σε εφαρμογή. Τα οικονομικά επίσης θα παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στις επόμενες ημέρες. Από τη Νέα Σελήνη ξεκινώντας που είχαμε Σάββατο προς Κυριακή, τη νύχτα δηλαδή, σχηματίστηκε αυτό το νέο φεγγάρι στο ζώδιο του Ταύρου και πηγαίνοντας προς την Πανσέλινο που πάλι αφορά οικονομικούς οίκους για σας τους Κριούς, φαίνεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα αυτής εδώ της περίοδου που εκτείνεται μέχρι χοντρικά τις 19 που έχουμε την Πανσέλινο, είναι τα οικονομικά. Να τα βάλετε σε τάξη, να μεθοδεύσετε ίσως ένα διακανονισμό, κάτι το οποίο μπορεί να σας ελαφρύνει προσωρινά και να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερη υγεία στον τομέα αυτό, αλλά να δείτε επίσης και πρακτικά πώς μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια πράγματα στην καθημερινότητά σας, πέρα από τα οικονομικά, μπορεί να αφορούν και τα επαγγελματικά σας. Θέματα σχέσεων θα ζορίζουν ακόμη. Έχουμε και αυτή την Αφροδίτη αύριο, μια ζώρικη μέρα αύριο. Δεν είναι καλύτερη για να την επιλέξετε για, τέλος πάντων, αν θέλετε χάρες, αν θέλετε εύνοια. Επιλέξτε καλύτερα την Πέμπτη για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε Ταύρους. Και ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο, γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Περνάει σήμερα ο Ερμής στον Ταύρο. Σε λίγες μέρες, στις 15 του μήνα, θα περάσει και η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο. Γενικώς, από εδώ και κάτω, η επικοινωνία στα φόρτε της, έντονη ρυθμή στην καθημερινότητά σας και εσείς με πολλές σκέψεις, με πολλά πράγματα που σκέφτεστε, πρέπει να προλάβετε, πρέπει να είστε λίγο πιο μπροστά για να εξελιχθούν όπως πρέπει. Απρόοπτα επίσης, γιατί ο Ερμής, ο πρώτος πλανήτης που συναντά μπαίνοντας στον Ταύρο, είναι ο ουρανός που είναι στο ζώδιό σας, άρα οι γεννημένοι στο ξεκίνημα του ζωδίου μέσα αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα μπορεί να έχετε και κάποια ξαφνικά και απρόπτα που πρέπει να διαχειριστείτε, όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά τα απρόπτα, ό,τι δεν ελέγχουμε, πάντα μας δημιουργούν μια μεγαλύτερη αναστάτωση στο πρόγραμμά μας. Αυτό θα είναι πιο έντονο στο ξεκίνημα της εβδομάδας και μέχρι την Πέμπτη. Άρα οι γεννημένοι τον Απρίλιο χοντρικά μέχρι τις 26 του μηνός θέλει μια προσοχή στις πρώτες ημέρες. Είναι μια εβδομάδα απαιτητική με την έννοια ότι έχετε να τρέξετε για διάφορα ζητήματα, είτε είναι της δουλειάς, είτε είναι οικογενειακά. Γενικώς δεν έχει πολύ χαλαρούς ρυθμούς, ειδικά τώρα που μπήκε ο Ερμής στο ζώδιό σας. Δεν θα μείνει πάρα πολύ καιρό, χοντρικά μέχρι τις 21 Μαΐου, άρα μέχρι εκεί είναι και το πιο κουραστικό, ας πούμε, κομμάτι αυτού εδώ πέρα του μήνα. Ξεκινάει από σήμερα, από το βράδυ και εκτείνεται μέχρι τις 21 του μηνός. Μετά ή έχετε συνηθίσει τους σκοπιαστικούς ρυθμούς ή απλά κάτι αλλάζει και διαφοροποιείται προς το καλύτερο το πράγμα. Πολύ καλή η Πέμπτη και για σας, κυρίως για θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Πάμε να δούμε διδύμους.
Εδώ τώρα ο Ερμής που είναι δικός σας κυβερνήτης, περνά σήμερα το βράδυ στον Ταύρο, άρα μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που είναι λίγο περισσότερο ψυχολογικό, έχει να κάνει πιο πολύ με θέματα που αφορούν τη φροντίδα της υγείας σας, της φυσικής σας κατάστασης, την ψυχολογία σας. Δείχνει μια ανάγκη για ξεκούραση, για ανανέωση, να φροντίσετε λίγο παραπάνω διατροφή, να φροντίσετε λίγο παραπάνω γενικά το σώμα σας, τον οργανισμό σας, αν πρέπει να κάνετε ένα check-up ή γενικώς να ελέγξετε κάπως τα επίπεδα υγείας, είναι μια καλή περίοδος τώρα, πριν ξεκινήσουν και τα δικά σας γενέθλια, για να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, δείχνει ίσως και κάποιες συζητήσεις που κάνετε, ενδεχομένως και μυστικά για τα επαγγελματικά σας σχέδια, αυτά που θέλετε να βάλετε σε εφαρμογή ίσως και λίγο αργότερα. Υπάρχει μια κούραση ούτως ή άλλως στους διδύμους, γιατί είναι ο Άρης, το δικό σας ζώδιο, εξακολουθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου, μέχρι τις 15 ουσιαστικά, να σας τρέχει. Τώρα τρέχει πιο πολύ το τρίτο δεκαήμερο, αν έχετε γενέθλια δηλαδή στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου, μέχρι τις 15 του μήνα είναι λίγο έτσι φρενήρης η ρυθμή στην καθημερινότητα. Θα προσέξετε λίγο παραπάνω και στις σχέσεις και στις συνεργασίες και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν την υγεία. Πάμε να δούμε καρκίνους. Ακριβώς. Για τους καρκίνους, το ότι περνά ο Ερμής στον Ταύρο είναι μια θετική, θα έλεγα, αλλαγή για το δικό σας ζώδιο. Είναι σε ένα, ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο που σας πηγαίνει πιο πολύ, είναι πιο φιλικό προς το δικό σας ζώδιο. Έχει να κάνει με δουλειά πάνω σε στόχους που έχετε, σε κοινούς στόχους με τους συνεργάτες σας, με φίλους. Είναι μία περίοδος πιο κοινωνική, αυτή που ξεκινά από απόψε το βράδυ και οριοθετείται χοντρικά σχεδόν όλο το Μάη, γιατί θα μπει και η Αφροδίτη σε αυτό το ζώδιο, άρα συνεχίζει αυτό το ότι έχει έτσι μια έντονη κοινωνική δράση ο Μάιος. Από την άλλη πλευρά, το πολύ σημαντικό είναι ότι θα μπορείτε πιο εύκολα να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας, θα μπορούν να βρουν ένα πιο θετικό αποδέκτη, γιατί μέχρι τώρα ο Ερμής των Κριών, ναι μεν σας έβαζε σε διαδικασία να σκεφτείτε διάφορα πράγματα σε θέματα καριέρας, επαγγελματικά, αλλά κάτι ίσως στον τρόπο που επικοινωνούσατε αυτά τα πράγματα να μην έφερνε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από εδώ και κάτω λοιπόν υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία στα θέματα της επικοινωνίας. Και νομίζω ότι πιο εύκολα μπορείτε να υλοποιήσετε κάποιες ιδέες που μπορεί να έχετε. Ακόμη είναι μία περίοδος για να θέσετε καινούριους στόχους, αρκετά πιο θετική τέλος πάντων για εσάς. Η αυριανή μέρα θέλει μια προσοχή. Θέλει μια προσοχή για όσους έχουν γενέθλια στο τέλος του Δευτέρου, αρχές του Τρίτου δεκαημέρου, κυρίως σε κάποια επαγγελματική σχέση. Δεν είναι η καλύτερη μέρα δηλαδή για να περάσετε από μια συνέντευξη ή για να πάτε να ζητήσετε μια χάρη σε έναν προϊστάμενο, σε έναν άνθρωπο που έχει λόγο για τη δουλειά σας. Αν επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, προτιμήστε καλύτερα την Πέμπτη, που είναι πολύ πιο βολική μέρα για σας και βασικά για τους περισσότερους, γιατί έχουμε και μια πιο καλή όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και το Δία. Λέοντες. Για να δούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, περνά ο Ερμής στο ζώδιο του Ταύρου. Από απόψε βρίσκεται εκεί ήδη ο ήλιος και ο ουρανός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από εδώ και κάτω ξεκινά έτσι μια πιο έντονη περίοδος σε επίπεδο επαγγελματικό. Έχει πολλές επαφές, συζητήσεις για νέα σχέδια. Για κάποιους από εσάς υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε διαφορετικά πράγματα ή να συζητήσετε για αυτά τα διαφορετικά πράγματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Ερμής, όπως είπαμε, συναντά τον ουρανό μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με την καριέρα σας, με την κατεύθυνση δηλαδή που παίρνουν τα επαγγελματικά σας και η ζωή σας γενικότερα. Άρα είναι σημαντικές εβδομάδες για εσάς τους λέοντες αυτές εδώ πέρα, ειδικά οι συγκεκριμένοι, αυτοί εδώ πέρα που διανύουμε. Και εκτός από την αυριανή μέρα που δεν προσφέρεται για να κάνετε μια τέτοια συζήτηση και γενικώς για να μπείτε σε μια διαδικασία να συζητήσετε πράγματα των επαγγελματικών κυρίως, οι επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα η Πέμπτη που έχουμε την όψη Αφροδίτης Δία που είναι πάρα πολύ φιλική προς το δικό σας ζώδιο, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ θετική ημέρα για να κάνετε κάτι τέτοιο. Μολονότι καλές μέρες εκτείνονται και μέχρι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την Πέμπτη και μετά μέχρι το τέλος της εβδομάδας χοντρικά μπορείτε να κάνετε πολύ καλές επαφές, συζητήσεις που να πιάσουν τόπο.
τα επαγγελματικά θα εξακολουθήσουν να έχουν τη μερίδα του λέοντος για το δικό σας ζώδιο στην προσοχή, στο που αφιερώνετε την ενέργειά σας και στο υπόλοιπο του Μαΐου, κακά τα ψέματα, αλλά το λέω με μια θετική έννοια αυτό, δεν το λέω αρνητικά, ότι δηλαδή θα αγχωθεί τη διαιτέρωση, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, για καλό μόνο μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα σας προτείνω ότι είναι να το κάνετε αυτή την περίοδο και να μην αφήσετε πολύ σημαντικά πράγματα για τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι λίγο, είναι για, άλλους, για άλλα πράγματα, για να κάνετε, να έχετε άλλες προτεραιότητες. Δεν είναι για να συζητήσετε με ανάβρωμους ερμίδες το καλοκαίρι, τον Ιούλιο ή με τον Άρη στο ζώδιό σας να συζητήσετε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα λοιπόν που γυρίζει. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, πολύ θετικότερη η είσοδος του Ερμή που είναι κυβερνήτη σας από απόψε το βράδυ στο ζώδιο του Ταύρου, σε ένα ζώδιο της Γης, πρακτικό, μεθοδικό, όπως είναι και το δικό σας ζώδιο. Ευνοείται λοιπόν η πνευματική εργασία, οτιδήποτε έχει να κάνει με σπουδές, με εξετάσεις. Είναι και μια περίοδος που τουλάχιστον όσοι είναι μικρότεροι σε ηλικία θα αρχίσουν σιγά σιγά να έχουν τέτοιου είδους άγχη σε σχέση με τις εξετάσεις. Από την άλλη πλευρά ευνοούνται πολύ και τα ταξίδια. Σε περίπτωση που θα θέλατε κάτι να σχεδιάσετε, κάτι να κάνετε, ενώ να ταξιδέψετε και για επαγγελματικούς λόγους ή και για αναψυχή, ευνοούνται πάρα πολύ και συζητήσεις. Μέχρι χοντρικά τις 21 Μαΐου έχετε μια μεγαλύτερη εύνοια στο να κάνετε συζητήσεις για το μέλλον κάποιων επαγγελματικών σχεδίων ή αν θέλετε ίσως να ζητήσετε μια χάρη ή να ζητήσετε μια προαγωγή ή κάτι τέλος πάντων καλύτερο, ευνοϊκότερο για εσάς τους ίδιους, είναι μια καλύτερη περίοδος για να κάνετε κάτι τέτοιο. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου είναι λίγο πιο ζόρικα αυτές εδώ πέρα τις μέρες και θα είναι μέχρι τις 15 του μηνός. Αιτία είναι αυτός ο Άρης στους διδύμους, άρα εσείς που έχετε γενέθλια στο τρίτο δεκαήμερο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και σε θέματα υγείας και σχέσεις και συνεργασίες και σε όλα τα μέτωπα.